Έτοιμα εν ώψη της εκλογικής μάχης για τις ευρωεκλογές, δηλώνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που με επίκεντρο τη διαδικασία των προκριματικών εκλογών για την ανάδειξη των υποψήφιων ευρωβουλευτών, περιγράφουν μια διαδικασία με αμεσοδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κινηθούμε σε πιο αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες που πάντα αυτό ήθελε η κοινωνία, και να δώσουμε βήμα σε όλες και όλους και να μην υπάρχουν υπόνοιες ότι σε κλειστά κομματικά γραφεία μαζειρεύονται, αν με επιτρέπετε η έκφραση, ποιοι και ποιες θα είναι υποψήφοι. Ο πρόεδρός μας, ο Στέφανος Κασελάκης, έχει πει από την πρώτη στιγμή όλα στο φως με την κοινωνία πρωταγωνίστρια. Εξηγώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψε και είναι πιο δυνατός από ποτέ, στελέχη του κόμματος ανέφεραν ότι και οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτή τη δυναμική σε μια πορεία όχι μόνο μέχρι τις ευρωεκλογές. Το 2023 πολλοί βιάστηκαν να προγράψουν το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2024 όμως δεν αλλάξαμε μόνο χρονιά, αλλά αλλάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ και σελίδα και ταχύτητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε πείσμα όλων των καλοθελητών, είναι εδώ, παρόν και καταλήτης όλων των εξελίξεων. Η κοινωνία απαιτεί και περιμένει από εμάς προοδευτικές λύσεις στα σημερινά διέξοδα που έφερε η δεξιά. Στις 14 του Απρίλη έχουμε μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα διαδικασία. Έχουμε προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη του ψηφοδελτίου που θα άνδρες και γυναίκες θα στελεχώσουν ένα ψηφοδέλτιο που θεωρούμε ότι θα είναι ένα ψηφοδέλτιο πραγματικά ανατροπής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πάντως, που διανύει περιοδία στην Κρήτη και όπως το πρόγραμμα προβλέπει αύριο θα βρεθεί στο Ηράκλειο και αμέσως μετά την Κυριακή στο Λασίθι, φαίνεται ότι εν ώψη των ευρωεκλογών έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να βρεθεί και πάλι στο νησί, δηλώνοντας για μία ακόμη φορά την ξεχωριστή σύνδεση που έχει με τον τόπο καταγωγής του. Θέλουμε η κοινωνία να μας δώσει την ευκαιρία να κυβερνήσουμε, είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό και οι ευρωεκλογές είναι για μας ένα μέτρο όπου θα συγκριθούμε και θα αναμετρηθούμε.